καταστάσεις που έχουμε φτάσει, το λέω πάντα, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι δύσκολες στιγμές το επιβεβαιώνουν και το κάνουν πιο επίκαιρο, ότι σημασία δεν έχει η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Να λοιπόν που εσείς αποδεικνύετε για μια ακόμη φορά ότι έχετε μέσα σας ποιότητα. Μπορεί να είστε μια δράχα ανθρώπων, αλλά αυτή η μικρή παρέα έχει πολλά μεγάλα, ειλικρινή και θεοειδή συναισθήματα. Έχετε ποιοτική καρδιά και διάθεση και αφιερώνετε το χρόνο σας αλλά και τη διάθεσή σας στη διακονία του αδελφού. Του αδελφού που βρίσκεται σε ανάγκη. Του αδελφού που βρίσκεται σε μια κατάσταση που ναι μεν είναι ο 21ος αιώνας που ζει και αυτός μαζί με εμάς, αλλά εν τούτης δεν έχει και τα χρειώδη ακόμη. Και εδώ η ενορία της Αγίας Παρασκευής, όπως πάντοτε, πρωτοστατεί στη φιλανθρωπία, αλλά και στην παρουσία του Χριστού στη σύγχρονη κοινωνία και εποχή που ζούμε. Σας καλωσορίζω λοιπόν και ερθέτω σε αυτήν την πνευματική χρονιά που αρχίζουμε από τώρα. Η εργασία που αρχίζεται δεν είναι άγνωστη ούτε σε μένα ούτε και σε εσάς. Είναι για πολλά χρόνια. Δημιουργείται, προσφέρεται, δίνεται αγάπη, δίνεται από το περίσσευμα της καρδιάς σας και παίρνετε και εσείς μεγάλη ευλογία από το Θεό. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σας ευχαριστώ που διαθέτετε χρόνο από την προσωπική σας ζωή. Σας ευχαριστώ που διαθέτετε χρήμα από το υστέρημά σας. Σας ευχαριστώ που διαθέτετε περίσσευμα από την καρδιά σας, από την αγάπη της καρδιάς σας. Σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας για να είστε υγιείς, για να είστε όρθιες και δυνατές και να προσφέρετε αυτό που μπορείτε στον αδελφό που έχει ανάγκη. Και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου αυτό που προσφέρετε πολλαπλάσια να σας το δίνει ο Θεός με ουράνιες ευλογίες και σε εσάς και στην οικογένειά σας. Στον πατέρα Αλέξανδρο και τους συνεργάτες του, κληρικούς και λαϊκούς, που πρωτοστατεί σε όλες αυτές τις προσπάθειες, ο Θεός να ευλογεί την προσπάθειά Του και να δίδει τα αγαθά του Παραδείσου και στην οικογένειά Του και στον εαυτό Του, αλλά και στο πνευματικό Του πίμνιο που είστε όλοι εσείς και μαζί να χαίρεστε τα καλά του Παραδείσου από τη γη, αλλά και στον ουρανό. Και να με κάνετε και εμένα περήφανο που έχω τέτοια πνευματικά παιδιά κάτω από την πνευματική μου σκέπη και μέσα στην καρδιά μου. Πάντοτε είμαι δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε, υλικό και πνευματικό. Να ξέρετε ότι από τότε που ιδρύθηκε αυτό το συσίδιο έως και σήμερα, πάντοτε είχε την αξία. Αλλά πιστεύω ειδικά φέτο, το 2020, μέσα σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και πολύ μεγαλύτερη προσφορά. Γι' αυτό και πάλι σας παρακαλώ, προσευχή και προσοχή, να είστε δυνατές στη ψυχή και στο σώμα και να συνεχίσετε όλοι μαζί την προσφορά αυτή με αγάπη, με ενότητα, με αλληλεγγύη για τον πονεμένο και έχοντα ανάγκη συνάνθρωπό μας. Και να ξέρετε, παραλαμβάνω, ότι πλούσια τα ελέη του Θεού θα έρχονται στη
καλή δύναμη, καλές υπομονές, υγεία και ευλογία πολύ. Διευκόλων των Αγίων Πατέρων ημών.